Και με μαγνήτησαν τα Ιεροσόλυμα, με μαγνήτησε όλος αυτός ο χώρος. Και έτσι από εκείνη την ημέρα και έπειτα πήγαινα πολύ συχνά στα Ιεροσόλυμα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο είναι όταν πήγα από τις τελευταίες φορές και προσκυνούσα ένα-ένα τα παρεκκλήσια του ακάθινου Στέφανου, το παρεκκλήσιο, και τα υπόλοιπα έφτασα στο τελευταίο παρεκκλήσιο πίσω από το καθολικό του Ναού της Αναστάσεως, και εκεί κοίταξα με περιέργεια αλλά και με μεγάλη αγάπη και με δέος, και βλέπω μία τεράστια εικόνα στον τοίχο, παλαιά παμπάλαιη, και λέγει «Η Σταύρωσης του Χριστού, ο Άγιος Λογκίνος ο Εκατόνταρχος». Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Άρχισα να προσεύχομαι στον Άγιο και να λέγω «Άγιε μου, δεν σε γνωρίζω, αλλά εάν θέλεις, θα ήθελα να σε γνωρίσω, γιατί εσύ είδες τον Κύριο. Εσύ έζησες τη Σταύρωσή Του. Εσύ έζησες και την Ανάστασή Του». Και άρχισαν να τρέχουν τα μάτια μου ασταμάτητα, και εκείνη τη στιγμή ό,τι του ζητούσα, αισθανόμουν ότι ήταν δίπλα μου και μου το έφερνε. Όντως μου τα έφερε οτιδήποτε του ζήτησα. Και είπα, όταν θα κατέβω στους Αγίους Ισιδώρους, θα πάρω μία εικόνα σου και την ημέρα της εορτής σου θα σε τιμώ, όπως τιμάω τους άλλους Αγίους, έτσι θα σε τιμώ και σένα. Υπάρχει μόνο μία διαφορά, ότι εσύ άγγιξες τον Κύριο, είδες τη διδασκαλία Του, είδες τα θαύματά Του, είδες τη Σταύρωσή Του, είδες την Ανάστασή Του, και είπες «Αληθώς ο Θεός ηνούτος». Είδες και άκουσες το τετέλεστε, είδες και άκουσες το διψό, είδες και άκουσες το σεισμό, και το καταπέτασμα του ουρανού ασκίστη στα δύο. Τα είδες όλα αυτά, εγώ δεν τα είδα. Ήθελα να τα ζήσω ξανά. Και έτσι πήρα φωτογραφία το παρεκκλήσιο του Αγίου Λογκίνου, την εικόνα, και όταν ήρθα εδώ, είπα στον πατέρα Παύλο, «Πάτερ Παύλο, βγάλε σε παρακαλώ την εικόνα αυτή για να τιμήσω με τον Άγιο και να τη μοιράσω με τα εικονάκια σε όλο τον κόσμο». Και όταν έγινε η Θεία Λειτουργία και όπως του Τιμίου Σταυρού είναι το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης της Σταυρώσεως, έτσι είναι και η αυριανή μέρα το Ευαγγέλιο, το 7ο Ευαγγέλιο της Σταύρωσης του Χριστού που αναφέρει για τον Άγιο Λογκίνο. Άρχισε να δημιουργείται μέσα μου μία άλλη κατάσταση στο μυαλό μου, στο πνεύμα μου, και άρχισα να αναζητώ και να ψάχνω, και εκείνη τη στιγμή στο μυαλό μου, «Πάτερ, ακουγότανε πολλές βοές. Βοές φαίνεται στις εποχές εκείνης. Τα μαστιγώματα, τα σταυρώματα, τα χλιμητρίσματα, η αναστεναγμή». Μέσα στο μυαλό μου όλα αυτά. Έπιασα το κεφάλι μου και είπα, «Θεέ μου, θα τρελαθώ. Τι είναι αυτά που αυτή τη στιγμή τα αυτιά μου ακούνε?» Πήγα, ξέπλυνα το πρόσωπό μου.
πολλές φορές με δροσερό νερό, αλλά και πάλι το ίδιο. Είπα ότι αύριο θα σηκωθώ, θα πάω στο γιατρό να ακούσει τα αυτιά μου, να δω εάν είναι καλά, εάν έχω χάσει κάτι από την ακοή μου. Αλλά το βράδυ όπως κοιμόμουν, τα ίδια ακουγότανε και το πρωί, πλήρη ησυχία και ηρεμία. Τότε άρχισα, πήρα το Ευαγγέλιο και άρχισα να διαβάζω από το πρώτο Ευαγγέλιο μέχρι και το 12ο. Και μετά πήγα στο Ευαγγέλιο της Αγίας Μεγάλης Παρασκευής και διάβασα το Ευαγγέλιο το μεγάλο του Εσπερινού, το ωραιότερο Ευαγγέλιο όλων των Ευαγγελίων. Αν θέλετε, κάποια μέρα, όταν σας μείνει καιρός, ανοίξετε το Ευαγγέλιο, βρείτε το Ευαγγέλιο της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, το Ευαγγέλιο του Εσπερινού ή το Ευαγγέλιο της Αποκαθυλώσεως και καθίστε, σας παρακαλώ, να το διαβάσετε με τη δικιά σας καρδιά και τη δικιά σας προσευχή. Όμως, όλη αυτή η τακτοποίηση του σώματός μου συνεχίστηκε, ώσπου κάποια στιγμή είπα να εορτάσουμε τον Άγιο και να τον τιμήσουμε. Έτσι και έγινε. Και από εκείνη την ημέρα άρχισαν πολλοί άνθρωποι, χωρίς εγώ να τους έχω πει τίποτα, να έρχονται εδώ και να μου λένε «Πάτερ, πού είναι ο Άγιος Λογκίνος?» να τον προσκυνήσω. Τους είπα ότι είναι το παρεκκλήσιο του Σταυρού και όταν προσκυνάτε είναι ο ίδιος ο Χριστός και μία μικρή εικονίτσα, ο Άγιος Λογκίνος. Κάποια στιγμή μία κοπέλα, μία όμορφη γλυκιά κυρία, που και πάλι αύριο τα ίδια θα πω, η Κλιμεντίνη, έρχομαι δηλαδή τώρα, αποφάσισε και αυτή να παρακαλέσει τον Άγιο Λογκίνο, ενώ όλα αυτά τα χρόνια ερχόντουσαν άνθρωποι και τους έλεγα «Γράψετε μου σε αυτό που είδατε. Είδα Πάτερ τον Άγιο Λογκίνο και με οδήγησε εδώ. Πήγα να ρωτήσω πού είναι ο Άγιος Λογκίνος και τυχαία άκουσα άλλος άνθρωπος και τυχαία άκουσα ότι εδώ τον τιμάτε. Πάτερ, ήθελα να κάνω ένα τάμα στον Άγιο Λογκίνο». «Καλά», είπε. «Τόσο θαυματουργός Άγιος είναι. Δηλαδή είναι μεγάλος Άγιος. Μα υπάρχουν μικροί και μεγάλοι Άγιοι. Αλλά είναι αυτοί που ακούγονται ανά τον κόσμο. Και είναι και αυτοί που δεν ακούγονται. Αλλά κάποια στιγμή θέλουν να ακουστούν. Μήπως στην εποχή μας ζούμε τα φαινόμενα του Ευαγγελίου? Μήπως στην εποχή μας ζούμε αυτά τα μαρτύρια, τις δοκιμασίες και επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία του Ευαγγελίου μας? Εάν είναι έτσι, τότε σίγουρα θα παρουσιαστεί και ο Άγιος Λογκίνος και θα αρχίσει να δείχνει το μεγαλείο του για να προετοιμάσει το έδαφος για να έρθει ο Χριστός και να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί μόνο αυτός μπορεί να τον σώσει και μόνο αυτός μπορεί να σταματήσει όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν. Πώς? Μόνο αυτός γνωρίζει. Γιατί όταν στον άνθρωπο μπαίνει η υπερηφάνεια, μπαίνει το εγώ, μπαίνει ότι εγώ είμαι εδώ στη γη και εγώ ξέρω τα πάντα, τότε ο άνθρωπος αυτός πλανάται και δεν ξέρει ότι υπάρχει θάνατος και ότι την επόμενη στιγμή μπορεί να έρθει ο θάνατος. Ο θάνατος της ψυχής του,
ο θάνατος του σώματός του, ο θάνατος μιας ασθένειας που θα τον οδηγήσει στο μαρτύριο και στη συνέχεια στην ταφή. Αλλά συνεχίσω να πω ότι κάποια στιγμή η Κλιμεντίνη, σύζυγος μεγάλου ιατρού, γαστρεντερολόγου, και που είχε το δικό της πρόβλημα στα οστά, καρκίνος των οστών, και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η ασθένεια και οι πόνοι στον καρκίνο των οστών αβάσταχτοι, δεν συγκρατιούνται. Ο άνθρωπος κυλάει και πεθαίνει. Το λέω έτσι απλά, γραφικά, για να το πιστέψω κι εγώ, αλλά να το πιστέψουν κι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μη γέννητο, γιατί τότε ο άνθρωπος ζει ένα μαρτύριο μέχρι που να τελειώσει. Ώσπου κάποια στιγμή με δάκρυα στα μάτια, χωρίς να μου πει τίποτα, αλλά να εκφράζει την αγάπη του στον Άγιο Λογίνο, βλέπω στο κινητό μου ένα μήνυμα. Είδα στον ύπνο μου, πατερούλη μου, πατέρα μου, μπαμπά μου, τον Άγιο Λογίνο, και μου είπε, μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά με τη βοήθεια του Σταυρού και εγώ θα σε προστατεύω. Όντως, σηκώθηκε και μου το είπε το όνειρο, όραμα και κάποια άλλα πράγματα. Πατερούλη μου, θα δεχτείτε ένα δώρο από μένα. Ποιος είμαι εγώ που δεν θα δέχομαι δώρα? Πήγε σε ένα αγιογράφο και είπε στον αγιογράφο, θέλω να μου φτιάξεις τον Άγιο Λογίνο τον Εκατόνταρχο. Ποιος είναι αυτός? Πώς θα σου τον φτιάξω? Πώς είναι η μορφή του? Δεν το ξέρω. Είναι Άγιος της εποχής του Χριστού. Καλά, πάρε το πινέλο και ξεκίνα να ζωγραφίζεις, να αγιογραφείς. Τα ρούχα, η ενδυμασία είναι εύκολη, γιατί είναι της εποχής και λίγο πολύ θα το φτιάξουμε. Το πρόσωπο όμως, το κεφάλι, και άρχισε να του λέγει, όπως ακριβώς είδε τον Άγιο, έτσι να τον ζωγραφίζει, αγιογραφίζει. Και όταν ξεκίνησε το πρόσωπο, της λέγει ο αγιογράφος, ήταν κάποιος και μου κρατούσε το χέρι και μου σημάδευε τα μάτια και έφτιαχνα την εικόνα έτσι, ώσπου έγινε η πραγματική μορφή του Αγίου Λογίνου. Και κάποια στιγμή την έφερε στην εκκλησία με δάκρυα, δώρο για την εορτή μου, να το πω έτσι, δώρο για την εορτή όλων των ανθρώπων των Αγίων Ισιδώρων, για να τιμάω για πάντα όσο είμαι στη ζωή, το ίδιο και η οικογένειά της να τιμάει για πάντα τον Άγιο Λογίνο. Είναι ένας θαυματουργός Άγιος. Ακόμα δεν το τελευταίο και το σημερινό αυτό θαυμαστό γεγονός είναι όταν είδα το σπαθί αυτό. Όλο μου το σώμα συγκλονίστηκε. Όλο μου το σώμα ανατρίχιαξε. Λέω, αυτό το σπαθί είναι για τον Τίμιο Σταυρό? Είναι για την Παναγία? Όχι, Πάτερ. Αυτό το σπαθί είναι για τον Άγιο Λογίνο. Πώς? Μία κυρία που θα έχουμε αύριο την αρτοκλασία τους, είδε στον ύπνο της τον Άγιο Λογίνο και την καθοδήγησε ο Άγιος, αφού ο σύζυγός της είναι στρατιωτικός, να έρθει και να αφιερώσει το δεύτερο τάμα. Το πρώτο είναι η εικόνα του, η πραγματική και ουσιαστική μορφή του, και το δεύτερο τάμα του Αγίου είναι αυτό το σπαθί. Μάλλον δεν το είπα καλά.
Το τρίτο είναι το σπαθί. Το δεύτερο είναι η εικόνα. Αλλά το πρώτο θαύμα, Πάτερ Σπυρίδων, είμαι εγώ. Η επαφή μου με την εικόνα του Αγίου από τα Ιεροσόλυμα και η επαφή μου με τη σκέψη μου πώς θα τιμήσουμε τον Άγιο Λογγίνο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο περισσότερο.